ξέρουν γράμματα και θέλουν βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν να διαπραγματευτούν μαζί της και να καταθέσουν τα εξώδικα. Λοιπόν, δεν θέλει. Θέλει ένας άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν γράμματα να ανεβαίνει πάνω προκειμένου να τους κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για την αποστολή των εξωδίκων. Εδώ έχουμε μια αντιδικία. Υπάρχει μια αντιδικία. Έχουμε δύο άνθρωποι μαζί τους, οι οποίοι γνωρίζουμε γράμματα και μπορούμε να τους βοηθήσουμε, προκειμένου να μπορέσουν να διαπραγματευτούν, να μην τους ρίξει κοινός, γιατί υπάρχει αντιδικία αυτή τη στιγμή. Έχουν στείλει εξώδικα. Θα τους κατασχέσουν τα σπίτια αύριο. Τι θα κάνετε τώρα? Λοιπόν, εμείς θα ανέβουμε πάνω. Δεν θα επιτρέψουμε να μας κλείνουν τις πόρτες. Θα ανέβουμε πάνω και θα μας δεχτούν με το ζόρι. Ελάτε και εσείς μαζί. Εγώ θα θυμίσω ότι όλα αυτά γίνονται από το κίνημα Δεν Πληρώνω για να προστατεύσουν τις περιουσίες και τα συμφέροντα τεσσάρων οικογενειών, οι οποίες, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, τεσσάρων, επαναλαμβάνω, οικογενειών, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα, ήταν σε πρόγραμμα, τους το κόψαν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δόσεις, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα, προχωρήσουν σε κατασχέσεις, ακούσατε. Και το κίνημα Δεν Πληρώνω προσπαθεί να μεσολαβήσει έτσι ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση για αυτούς.